Έχοντας ανεβάσει τον πήχη για τη νέα χρονιά, η γυναική ομάδα βόλεϊ του Όφη ξεκίνησε την προετοιμασία της για το πρωτάθλημα της Α2, στο οποίο θα λάβει μέρος για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Πέρσι το συγκρότημα του Νίκου Προύφα είχε πολύ καλή παρουσία, τερματίζοντας την έκτη θέση, όμως φέτος η ομάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά με την παρουσία έμπειρων αθλητριών και στόχος είναι η πρωταγωνιστική πορεία. Η ομάδα έχει θέσει υψηλούς στόχους για φέτος. Έχει ενισχυθεί σημαντικά σε αρκετές θέσεις. Το νεανικό σύνολο που είχαμε πέρσι το ενισχύσαμε με κάποιες αθλήτριες υψηλού επίπεδου και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε όσο μπορούμε υψηλότερη θέση στην κατάταξη και να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Ευχόμαι σε όλες τις αθλήτριες υγεία, να έχουμε μια καλή σεζόν και είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι, είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Ξεκινάνε τα κορίτσια μας στη νέα σεζόν. Εγώ εύχομαι να έχουν υπάρχει υγεία και από εκεί και πέρα οι επιτυχίες θα έρθουν με τη δουλειά, με σκληρή δουλειά. Αυτό που είπαμε σαν διοίκηση ήταν να ενισχύσουμε το τμήμα, γιατί έδειξε τα χαρακτηριστικά, τη μαχητικότητα που διέκρινε πάρα πολύ την περσινή χρονιά. Οπότε αυτό που μας έλειπε ήταν η εμπειρία. Και κοιτάξαμε να ενισχύσουμε σε θέση κλειδιά την ομάδα, έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσει όπως πάντα πρέπει να πρωταγωνιστεί ο Όφη. Ξεκινάμε πάλι μια καινούργια χρονιά. Σήμερα ξεκινάνε οι γυναίκες μας. Σε μια εβδομάδα θα αρχίσουν και οι άντρες. Οι γυναίκες φέτος με μεγαλύτερο στόχο, με ενδυναμωμένο ρόστερ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την εξέλιξη αυτή του γυναικείου τμήματος. Βλέπω ότι κάθε χρόνο κάνουμε και ένα μικρό βηματάκι και ελπίζω, όπως πέρσι ήταν μια πετυχημένη χρονιά σε όλο το γυναικείο κομμάτι, είτε ήταν νιάνιδες, είτε ήταν αναπτυξιακό, είτε ήταν οι μεγάλες γυναίκες στην Α2, να έχουν μια καλή πορεία χωρίς τραυματισμούς. Από φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση το βόλεϊ της Κρήτης να εκπροσωπείται με 5 ομάδες στις εθνικές κατηγορίες στην Α2 και με μια ομάδα στην Α1, αυτή την ανδρική ομάδα του ΟΦΗ. Δεν είναι τυχαίο. Στην Κρήτη υπάρχει υλικό, υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο βόλεϊ. Και θέλω να ευχαριστήσω τις διοικήσεις των ομάδων που μοχθούν και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο γι' αυτό. Σήμερα είμαστε εδώ στη μεγάλη πρώτη στο ξεκίνημα της γυναικείας ομάδας του ΟΦΗ, που θέλω να τους ευχηθώ να πάνε το καλύτερο δυνατό, να ξεπεράσουν κάθε όριο, κάθε πύχη, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρυσι έκαναν την Ελλάδα να τρίβει τα μάτια τους, τη βολεϊκή Ελλάδα. Ξεπέρασαν τον πύχη από κάθε πλευρά και έτσι κατέληξαν έκτη στο πρωτάθλημα. Φέτος, με νέες μεταγραφές, ο Όφη έρχεται να δείξει την αξία του σε όλη την Ελλάδα.